Το θέμα αυτό έπρεπε να περάσει η οικονομική επιτροπή. Για το δικηγόρο. Όχι. Δηλαδή, εμένα το θέμα αυτό. Να σα πω όμω τι γίνεται. Η οικονομική επιτροπή, για να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά δημαρχία, οι προσκλήσει και οι διαπεριφορά αποφάσει πρέπει να τι γνωρίζουν και τα μέλη τη επιτροπή. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω αν το γνώριζε ο κύριο μεταξύ σα. Τώρα όμω δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Πώ δεν έχουμε. Γιατί έχει περάσει. Μα πώ πέρασε, παιδιά. Εγώ δεν, σε μένα, εμένα δεν υπήρχε κανένα τηλέφωνο. Είναι θέμα το οποίο περνά απευθεία από τον Δημοτικό. Μπορεί να περαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Οικονομού, είναι το ανώτερο όργανο. Όμω, μιλάμε ότι αυτό έπρεπε να έχει έρθει στην Οικονομική Επιτροπή. Όπω και η αναμόρφωση του προπολογισμού που έστειλε η κυρία Ξεδόνα. Λοιπόν, δεν έχει περάσει. Είμαστε δεν είπατε, είστε πρόεδρο. Δεν σα βρήκε η ελευθερία, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι στο διαπεριφορά πέρασαν αυτά τα δύο θέματα. Μα σα είπα, εντάξει, εμένα δεν με βρήκε το κύριο Αλεξάνδρου Βρυγέ. Έγινε διαπεριφορά, κύριε Λάμπερτ. Όχι. Θα πληρώσει διαφωνείτε με το διαπεριφορά. Όχι, δεν έγινε, ούτε διαπεριφορά. Δεν έγινε, σα ενημερώσει να λέτε. Πήραμε τηλέφωνο τρει τέσσερι φορέ να απαντούσε. Άλλο, άρα δεν ήταν ένα ακόμη. Δεν συμφωνούσα. Δεν συμφωνήσατε να γίνει διαπεριφορά ή δεν συμφωνήσατε, δεν το ψηφίσατε. Για τα δύο. Σε τι θα σήμερα τηλεφώνω, όχι το εξηγώ, ούτε εσεί είστε ενημερωμένοι. Δεν ξέρω. Για την αναμόρφωση μιλήσαμε, κύριε Μεταξάκη. Σήμερα να απαντούσα να βρω τον κύριο Λάδο και δεν απαντούσα στο τηλέφωνο για να πούμε τον Ελληνικό. Είχα ορίσει το Γαλλικό, αλλά έπρεπε να μπει το Αγγελής, ο οποίος είχε χειριστεί τα προηγούμενα τα διοικητικά εταιρεία. Δηλαδή προέκυψε πολύ. Μάλιστα, πρέπει να ψάξω. Λοιπόν, για να πάρουμε ένα από τα θέματα, να συνοψίσουμε. Στο θέμα του κυρίου Αγγελή, το οποίο πήγε και πρόκειται να δικαστεί στη μία Τετάρτη. Το ψηφίσαμε, αλλά ο κύριος Λαβρούλη δεν το ψηφίσαμε. Κυρία Οικονομού, επειδή όντως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και αφορά την υπόθεση του κλειστού γυμναστηρίου, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην το ψηφίσω. Το ψηφίζω. Όμως μιλώ όμως για τη διαδικασία. Έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά, αυτό έχει συμβεί και άλλες φορές. Γι' αυτό το τονίζω. Συμβαίνουν όλο και κάτω. Είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει πλήρης λειτουργία να γίνεται. Όπως Άρα, όσον αφορά το θέμα του κ. Αγγελή, ισχύει η ομόφωνη απόφαση. Η Δημαρχία έχει έρθει στις 4 η ώρα ή 3 η ώρα το μεσημέρι στο mail μου. Το οποίο είχε αυτά τα θέματα. Είχε τα θέματα, ναι. 4 η ώρα, ναι. Σε εσάς, κύριε Ολέγκρο, αλλά το θέμα της δεν είναι θέμα της αντιπολίτευσης, εσείς εδώ και μέχρι. Όχι, το πρέπει να κάνει αντιπολίτευση. Σας ενημερώνω ότι αυτό της ελευθερίας. Ωραία, τα θέματα αυτά θα περάσουν και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς, είπα και εγώ δεν φέρω καμία αντίθεση σε αυτά που λέτε. Όμως, δεν είμαι καλό τέμπορο στη συνέχεια για να δω ότι μου έχει προσπίσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την Δημοτική Επιτροπή. Έτσι. Δεν
δεν είμαι, όπως δεν είναι και ο κύριος Μεταξέρας, όπως δεν είναι και ο κύριος Μεταξέρας. Ακριβώς επειδή παίρνουν και εκτός υπηρεσίας και τα διαδικτυακά γίνονται όπως επιλύνονται επίγοντα, κατευθύνονται, διαφορετικά τα καταβάσματα. Θεωρώ ότι τα διαπεριφορά πρέπει να συστηθεί και να σου πει ο άλλος και να πατήσεις. Έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Τώρα και τον κύριο Αγγελή που τον ορίζουμε. Πότε, για να το συζητήσουμε στη βάση, πότε είδαμε ότι χρειαζόμαστε να ορίσουμε τον κύριο Αγγελή. Το είδαμε σήμερα το μεσημέρι, 3,5 ώρα. Το είδαμε χθες. Το είδαμε χθες, ενήχαν ίσως κάποιες υποψίες για να οδηγήσουν άλλοι. Είμαι και μιλάμε για το τυπικό της υπόθεσης. Καλό είναι να τηρούνται ο τύπος όπως πρέπει. Άρα, ναι, για να κλείσουμε και το θέμα της αναμόρφωσης του προπολογισμού.